Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για... σας αρέσει το καπελάκι μου, Peaky Blinders. Θα μιλήσουμε για το γιατί να είσαι φέτες είναι υπερεκτιμημένο και τι να κάνεις αντί για αυτό. Εντάξει. Και τώρα, αν πεις μπάστα, ρε Σαρό, εσύ μας μιλάς συνέχεια για χάσιμο κιλών, χάσιμο λίπους, χάσιμο βάρους. Έχεις αφιερώσει, ας πούμε, τη ζωή σου πάνω σε αυτό. Πώς μας λες ότι τώρα το να γίνεις φέτες είναι υπερεκτιμημένο? Και άκουσε με, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα φέτες για 1-2 χρόνια. Κάποια χρόνια είχα διατηρήσει ένα πολύ, πολύ, πολύ γραμμωμένο look και αυτό δεν μου άρεσε τόσο. Τι να κάνεις αντί για αυτό? Να είσαι λίγο πιο πάνω στο ποσοστό λίπους, έτσι ώστε να μην θεωρείς φέτες, αυτό που λέμε τρισδιάστατη κοιλιακή, και πάρα πάρα πολύ γραμμωμένος και φλέβα πάνω στο κοιλιακό, και απλά να έχεις ένα ωραίο 4-pack ή ίσα ίσα ένα 6-pack, και εν τέλει απλά να έχεις μια επίπεδη κοιλιά και να έχεις κάποιες ωραίες αναλογίες, ας πούμε ανοιχτή μέση, μικρή κοιλιά, μετά οι γλουτοί να ανοίγουν λίγο και να έχεις έτσι κάτι ωραία πόδια. Και από την εμπειρία μου, οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, έχεις πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Η ενέργειά σου είναι χάλια, είναι στον πάτο. Και όταν μιλάω για χαμηλά ποσοστά λίπους και όταν λέω για φέτες, εννοώ κάτω από 8% που έχω φτάσει, που έχω φτάσει στα 69 κιλά. Οπότε όταν ήμουν στα 69 κιλά, κυριολεκτικά δεν σερνόμουν κάθε μέρα, σερνόμουν όλη μέρα, δεν μπορούσα καν να βγω από το κρεβάτι. Και όταν έβγαινα από το κρεβάτι, κυριολεκτικά έσερνα τα πόδια μου και το ένα πόδι μετά το άλλο ήθελε πολύ προσπάθεια και πολύ ψυχική δύναμη για να το κάνω. Τώρα, το μόνο που σκεφτόμουν όταν ήμουν τόσο γραμμωμένος και τόσο κομμάτια ήταν το φαγητό. Ή θα έτρωγα φαγητό, ή θα μαγείρευα φαγητό, ή θα σκεφτόμουν ποιο είναι το επόμενό μου γεύμα και πώς ακριβώς να το ετοιμάσω. Έτρωγα μόνο περίπου 1600 θερμίδες και... επειδή ήταν τόσο λίγες θερμίδες που έτρωγα, έπρεπε συνέχεια να κάθομαι να οργανώνω τα γεύματά μου με έναν τρόπο έτσι ώστε να με χορταίνουν και να είναι σωστά και να μην υπερβούν τις θερμίδες κλπ. Οπότε το μυαλό μου ήταν συνέχεια στο φαγητό. Το βράδυ, όταν κοιμόμουν, αντί να σκεφτώ μια κοπέλα, ξέρω εγώ σκεφτόμουν το φαγητό, να τρώω ένα μπέργκερ, ας πούμε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δεν είναι μια καθημερινότητα που θες να έχεις αυτή. Εντάξει. Και επίσης η διάθεση για σίγμα έψιλον ξύ μειώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχεις ιδιαίτερη διάθεση να κάνεις οτιδήποτε. Δηλαδή, θυμάμαι με τότε η κοπέλα μου έκανα μια φορά την εβδομάδα αυτό μαζί της. Και αυτό ήταν μετά το cheat meal που έτρωγα πολύ, πολύ, πολύ. Έτρωγα, ξέρω, 1500 θερμίδες σε μια καθισιά. Βέβαια, την επόμενη και την προηγούμενη μέρα δεν έτρωγα τίποτα για να μπορέσω να φάω αυτό το γεύμα. Και αφού το έτρωγα αυτό το γεύμα, μετά πηγαίναμε και το κάναμε. Και μόνο τότε, έτσι. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με τίποτα, μην το συζητάς καν. Ήταν τεράστια αγκαρία για μένα. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να έχω. Δηλαδή, είμαι νέο παιδί, θέλω να έχω. Είμαι άντρας, είμαι νέο παιδί, θέλω να έχω διάθεση για αυτό. Δεν θέλω να το θεωρώ αγκαρία. Άλλος λόγος είναι ότι κανένα ρούχο δεν μου έκανε. Και αυτό είναι πολύ εξήμορο, γιατί ο λόγος που ξεκίνησα όλο αυτό και έκανα αυτή την προσπάθεια είναι για να δείχνω ωραίος. Γιατί παλιά ήμουν χοντρούλης και το είχα και σαν κόμπλεξ και σαν αποθυμένο. Και οπότε όταν έγινα φέτες, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με αυτό. Αλλά αργά ή γρήγορα θα καταλάβεις όταν το πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα ότι δεν είσαι τόσο ωραίος. Δηλαδή φαίνεσαι πολύ, πολύ αδύνατος. Θυμάμαι πολλές φορές, μια φορά ειδικά είχα φορέσει ένα κοστούμι και δεν μου έκανε γιατί μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν μέγεθος medium, αν θυμάμαι καλά, και ήταν κυριολεκτικά σαν να είμαι ένας χτικιάρης ή σαν ένα άτομο που δυσκολεύεται να βάλει κιλά. Και θυμάμαι να με βλέπουν τώρα άτομα από παλιά, ας πούμε, και να μου λένε Σαρώ, τι έπαθες και τι έγινε και σε θυμάμαστε τούμπανο και σε θυμάμαι έτσι και σε θυμάμαι αλλιώς. Όταν κατεβαίνεις τόσο πολύ στη γράμμωση, δεν φαίνεσαι ότι είσαι έτσι γυμνασμένος και έτσι ότι προσέχεις τον εαυτό σου. Φαίνεται ότι απλά δεν. Ότι είσαι λίγα κιλά, έτσι. Και ειδικά με ρούχα και ειδικά με κοστούμια, πουκάμισα και τέτοια πράγματα που παλιά μου πήγαιναν τι ωραία είχα τη μικρή μου μέση και μου πήγαιναν πολύ ωραία και μου έκαναν. Τώρα έπεφταν όλα τα παντελόνια, όλα τα κοστούμια μου ήταν μεγάλα εδώ πέρα και ήταν λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή, οι μόνες φορές που έδειχνα ωραίος ήταν μετά το γυμναστήριο που πήγαινα στα αποδυτήρια και είχα τη λάμπα έτσι ακριβώς από πάνω μου. Και είχα το πρίξιμο από τη γυμναστική και τότε μπορούσα απλά να τραβήξω φώτο και να τις ποστάρω στο Instagram και μόνο αυτό. Δηλαδή, πέρα από αυτό δεν. Δηλαδή, ακόμα και. Και την μπλούζα μου να βγάζα σε μια καθημερινή δραστηριότητα, πάλι δεν θα δείχνα τόσο wow. Γιατί δεν είχα αυτό το πρίξιμο και δεν είχα το φως να με χτυπάει έτσι. Απλά ήμουν αδύνατος. Οπότε ένας άλλος λόγος ήταν ότι ήμουν πολύ, πολύ αδύνατος. Άλλος, ο τελευταίος λόγος που μπορεί να σου φάνηκε περίεργος ήταν στη σχέση μου με τις κοπέλες. Οπότε, όταν είσαι εσύ 69 κιλά, εγώ το έχω σαν ένα προσωπικό κόμπλεξ, πες το. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η κοπέλα να είναι πιο μικρή από μένα. Έτσι, για να μπορώ να την πιάσω. Να την πιάσω έτσι, να την πετάξω, να την φέρω, να την πάρω. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η δυναμική. Εντάξει. Οπότε,
όταν ήμουν 80 κιλά, μπορούσα να διαλέξω κοπέλες που είναι από 80 και κάτω. Έτσι. Όταν ήμουν 69 κιλά, σχεδόν δεν. Υπήρχαν πολύ ωραίες κοπέλες ή κοπέλες που είχαμε πολύ συμβατότητα, αλλά ήταν, ένιωθα εγώ αμήχανα να είμαι δίπλα τους, επειδή απλά ήμουν μικρότερος. Έτσι. Και οπότε. Οπότε δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, οι επιλογές μου είχαν μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι επιλογές στις κοπέλες είχε μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, το ποιες κοπέλες θα μπορούσα να επιλέξω για να είμαι μαζί είχε μικρύνει πάρα πολύ. Και μπορεί να σου φαίνεται χαζό, μπορεί να σου φαίνεται κομπλεξικό, μπορεί να σου φαίνεται γελίο, αλλά εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου όλο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τότε κοπέλα ήταν σε φάση, OK, τώρα είσαι πιο αδύνατος από μένα. Δηλαδή, τι γίνεται. Ένιωθε και αυτή περίεργα, ένιωθε και εγώ περίεργα. OK, το ξεπερνάς. Αλλά είναι ένα εμπόδιο, ένα μείον στην όλη διαδικασία. Έτσι. Οπότε, λόγος νούμερο 3 ήταν ότι οι περισσότερες κοπέλες ήταν μεγαλύτερες από μένα και οι περισσότεροι άντρες ήταν μεγαλύτεροι από μένα. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να μην γερμαζόταν καν και αν φαίνεται πιο ντουμπάνο από μένα, επειδή εγώ απλά ήμουν τόσο γραμμωμένος. Οπότε, δεν είναι κάτι που θες να έχεις για καιρό. Εάν το έχεις αποθυμένο, ίσως το κάνεις 1-2 φορές και τέλος. Εάν είσαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, θέλει να περνάει καλά, να βγαίνει να τρώει, να ζει τη ζωή του και να έχει και ένα σχετικά ωραίο σώμα, ένα γραμμωμένο ωραίο αισθητικό σώμα. Εάν είσαι bodybuilder, προφανώς δεν ακούς εμένα και αυτό που σου λέω τώρα. Αλλά αν είσαι το πρώτο παράδειγμα ανθρώπου που είπα, αυτό που θες είναι απλά μια επίπεδη κοιλιά, να έχει μειωθεί αισθητά το λίπος, να έχει εξαφανιστεί το σωσίβιο και από γράμμωση να έχει μια αισθητά ωραία γράμμωση, να φαίνεται ένα 4-pack άντε ένα 6-pack και τελείωσε. Δηλαδή να μην πάμε για το 8-pack, να μην πάμε για το κοιλιακό, το τριζιάστατο, το μπακλαβά. Δεν υπάρχει λόγος και δεν νοιάζεται και κανείς. Θέλει ένα σωρό προσπάθεια. Σου δημιουργεί ένα σωρό πρόβλημα τη καθημερινότητά σου και δεν υπάρχει λόγος. Οπότε αυτό που προτείνω είναι επίπεδη κοιλιά, κάποια γράμμωση και τελείωσε. Ωραίες αναλογίες, ανοιχτή ώμη και τελείωσε. Έτσι. Οπότε, εάν θες να μάθεις πώς το έκανα εγώ και τα βήματα που ακολούθησα για να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα και πώς έχασα 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες, μπορείς να πατήσεις το σεμινάριο κάτω στην περιγραφή για να το δεις. Οπότε, αυτά για τώρα. Πες μου τι άλλο θα θέλεις να δεις κάτω στα σχόλια, ώστε την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε.